Με τι γίνεται με τα νοσοκομεία και τον επαναπρογραμματισμό, τα τμήματα πώς λειτουργούν, με πόσο προσωπικό. Ο Χαράλαμπος Χαριλάου είναι μαζί μας, ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Γεια σας, κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, για πέστε μας το πλάνο για σήμερα που ξεκίνησε ήδη μέχρι τις 3, κύριε Χαριλάου. Ας τα πάρουμε ένα-ένα, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Όπως ήταν φυσικών επακόλουθων, έχουν επηρεαστεί με την Παγκύπρια στάση εργασίας, την Τρίωρη, έχουν επηρεαστεί και τα δημόσια νοσηλευτήρια. Να ξεκινήσουμε από τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Εντάξει, εκεί υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας. Εκείνο το οποίο λέμε του κόσμου είναι μόνο τα επιγόντα περιστατικά, που κανονικά αυτόν έπρεπε να γινόταν καθημερινά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο λέμε είναι μόνο τα πολύ επιγόντα περιστατικά να καταφεύγουν αυτές τις ώρες, αυτές τις τρεις ώρες στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Όσον αφορά τα εξωτερικά ιατρία. Ένα λεπτό, μην έφυγα. Συνήθως πόσα είναι άτομα στη βάρδια την ημερήσια στα τμήματα πρώτων βοηθειών στα νοσοκομεία, εξαρτάται από το νοσοκομείο? Εξαρτάται πάντοτε από την επισκεψιμότητα. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο βγαίνει η στελέχωση των νοσοκομείων. Ναι. Όσον αφορά τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών, υπάρχει ικανοποιητικό προσωπικό για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Όσον αφορά τα εξωτερικά ιατρία, έχουν αναπτυχθεί τα περιστατικά τα οποία είχαν ραντεβού από τις 12 μέχρι τις 3. Έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να επαναπρογραμματιστούν πολύ πολύ σύντομα με προτεραιότητα για να μην χαθεί η σειρά των ανθρώπων αυτών, διότι δεν είναι εξυπηρετιότητά του όπου το ραντεβού του έχει χαθεί. Οι θάλαμοι νοσηλείας λειτουργούν κανονικά. Είναι πιο μειωμένο το προσωπικό, αλλά υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει εγκύκλιος η οποία κυκλοφόρησε, που καθορίζει αυτά τα ποσοστά τα οποία πρέπει να διαθέτει ο κάθε θάλαμος, ώστε να μπορέσουμε να διεξέρουμε. Ναι, η επικοινωνία θα γίνει από τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων για τον επαναπρογραμματισμό. Υπάρχουν, κάθε κλινική έχει τη δική της γραμματεία. Η γραμματεία της κλινικής θα επικοινωνήσει μαζί με τα επηρεαζόμενα άτομα για να επανακαθορίσουν, να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού το οποίο έχει χαθεί. Άρχισαν ήδη οι επικοινωνίες ή τις επόμενες μέρες θα τους πάρουν τηλέφωνο? Θα αρχίσουν από αύριο να ξεκινήσουν να επαναπρογραμματίζουν αυτά τα ραντεβού. Δεν είναι πολλά τα ραντεβού τα οποία χάνονται. Αλλά χειρουργία, όσα και να είναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι μόνο για τρεις ώρες. Άρα δεν είναι τόσα πολλά τα ραντεβού. Όμως, όσα και να είναι, πρέπει να επαναπρογραμματιστούν, ώστε να τους δει ο γιατρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Κύριε Χαριλάου, χειρουργία έχουν επηρεαστεί από αυτό το τρίωρο? Βεβαίως έχουν επηρεαστεί για τα χειρουργία. Mm-hmm. Μιλώμε πάντοτε για ψυχρά περιστατικά, για περιστατικά ρουτίνας. Ναι. Γιατί για τα επίγοντα περιστατικά δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε κόλληση εργία. Η αναβολή. Περιστατικών, το οποίο πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, θα χειρουργηθεί. Υπάρχουν διαθέσιμες οι χειρουργικές αίθουσες για τα επίγοντα περιστατικά σε κάθε νοσηλευτήριο, με καθορισμένο το προσωπικό, το οποίο θα λειτουργήσει τα χειρουργεία αυτά. Μάλιστα. Τώρα για τα ψυχρά, πόσο σύντομα μπορούν να επαναπρογραμματιστούν, επειδή δεν είναι τόσο εύκολο όσο για τους ασθενείς τα εξωτερικά ιατρία που είναι εξέταση? Έχετε δίκιο ότι όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά ευτυχώς έχουμε πετύχει την συμφωνία με το πρόγραμμα αναπογευματινής εργασίας, όπου αυτό θα μας βοηθήσει. Δηλαδή, τα περιστατικά αυτά μπορούν να μετακινηθούν και κατά τη διάρκεια του απογεύματος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Μάλιστα, κύριε Χαριλάου, ευχόμαστε να αγγελίσει η ώρα ομαλά μέχρι τις 3, να μην προκύψει το οτιδήποτε. Είναι μια ουσιώδη υπηρεσία τα νοσοκομεία μας. Έδειξαν τον απαραίτητο σεβασμό αυτοί που απεργούν. Το προσωπικό ασφαλείας είναι εκεί για οτιδήποτε προκύψει. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έχετε πολύ το δίκιο. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Χαριλάου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο ζωντανό.